Καλή σας μέρα από την Δημοτική Βιβλιοθήκη ΟΚΑΠΑ του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. Σήμερα είναι η δέκατη εκπομπή μας για την Ελληνική Επανάσταση. Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα στις πηγές που διαθέτει η βιβλιοθήκη, τις έντυπες και τις διαδικτυακές. Και θα αναφερθούμε, σαν βιβλιοθήκη παίρνουμε την εφημερίδα Καθημερινή και σήμερα θα σας διαβάσουμε από την Καθημερινή, από το φύλλο της 6 Δεκεμβρίου 2020 το άρθρο του Αριστίδη Χατζή «Η μετέωρη επανάσταση». Ο κύριος Αριστίδης Χατζής είναι καθηγητής φιλοσοφίας, δικαίου και θεωρίας θεσμών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελατών και ΦΥΜ. Η σειρά άρθρων με θέματα φιλελεύθερα, δημοκρατικά και νεωτερικά χαρακτηριστικά της Επανάστασης του 1821 αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΕΦΗ με θέμα Ελλάδα 2021, 200 χρόνια από τη Φιλελεύθερη Επανάσταση. Η μετέωρη επανάσταση του Αριστίδη Χατζή. Είναι δύσκολο να βρει κανεί παράδειγμα επανάσταση που μένει τόσο μετέωρη από την πρώτη στιγμή. Η ελληνική επανάσταση το 1821 είναι μετέωρη σε τρει διαφορετικέ διαστάσει. Καταρχά, τα προηγούμενα 50 χρόνια οι Ορθόδοξοι των Βαλκανίων εμπεδώνουν ότι η μοίρα του συνδέεται με εκείνη τη Ρωσία, μια δύναμη που είναι αναθεωρητική ει βάρο τη Ορθωμανική Αυτοκρατορία. Ακόμα και μετά τη μεγάλη απογοήτευση των Ορλοφικών, κανεί Έλληνα δεν αμφισβητεί ότι οποιαδήποτε εξέγερση θα πρέπει να εντάσσεται στον ρωσικό γεωπολιτικό σχεδιασμό. Όμω, στι 14 Μαρτίου του 1821, η Ρωσία εξαφανίζεται από την εικόνα. Είναι η μέρα που με εντολή του Τσάρου Αλέξανδρου, ο Καποδίστριας στέλνει στον Υψηλάντη την επιστολή με την οποία αποκηρύσει την Επανάσταση. Τώρα το μόνο που μπορεί να προσφέρει η Ρωσία είναι η ουδετερότητα. Είναι χρήσιμη, αλλά δεν αρκεί. Διότι μεταξύ των άλλων, οι επαναστάτες φέρουν και το πολιτικό κόστος της ρωσικής προστασίας, την οποία δεν απολαμβάνουν. Πρέπει να αποδείξουν ότι δεν είναι όργανα των Ρώσων, κάτι καθόλου εύκολο. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο μένει η μετέωρη η Επανάσταση είναι η πλήρη αποκοπή της από το Πατριαρχείο. Για 400 χρόνια αυτός είναι ο πολιτικός φορέας που ελέγχει τους Ρωμιούς Ραγιάδες που έχουν γίνει τώρα επαναστάτες. Το Πατριαρχείο είναι ο διαμεσολαβητής των Ορθοδόξων με τον Σουλτάνο. Γι' αυτό και η εκτέλεση του Γρηγορίου αποτελεί μεγάλο πολιτικό σφάλμα του Μαχμούτ η πνευματική και πολιτική κεφαλή των Ρωμιών εξαφανίζεται από το προσκήνιο. Ο τρίτος παράγοντας αβεβαιότητας είναι η απουσία της κοσμικής ηγεσία που διεκδίκησε το γένος από το πολιτικό μονοπόλιο της Εκκλησίας. Ξεκινάει η κατάσταση και πολύ σύντομα εξουδετερώνεται ο αρχηγός της, καθώς ο Αλέξανδρος Υψηλάντης φυλακίζεται το καλοκαίρι του 1821. Αλλά συνολικά η φιλική εταιρεία, η ανώτατη αρχή, απουσιάζει από την εικόνα. Όχι μόνο διότι οι τοπικοί επαναστάτε στην Πελοπόννησο, στη Ρούμελη και στα νησιά θεωρούν δεδομένο ότι αυτοί θα ελέγχουν τα πράγματα, ούτε γιατί ο γενναίο πατριώτη Δημήτριο Υψηλάτη δεν έχει ηγετικά προσόντα, αλλά διότι τα ηγετικά τη στελέχη αδυνατούν να παίξουν σημαντικό ρόλο με ελάχιστε εξαιρέσει. Ακόμα και οι παπαφλέ σα, και περαιβός, που κάνουν σημαντικό έργο παραμερίζονται. Δεν φταίει η ηγεσία της φιλικής γι' αυτό. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από την εταιρεία, ιδίω σε επίπεδο κινητοποίηση στον ελληνικό χώρο των μικρομεσαίων στελεχών, δουλειά που θα φανεί την άνοιξη του 1821. Αλλά η ηγεσία της Επανάστασης που αναδύεται αποφασίζει ορθά να την εξαφανίσει από το προσκήνιο. Κάθε αναφορά στη φιλική εταιρεία είναι επικίνδυνη καθώς η νέα ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να χτίσει διεθνείς σχέσεις. Ξεκινάει λοιπόν μια επανάσταση χωρίς εξωτερική στήριξη για ένα έθνος που δεν υπάρχει ακόμα ως μια συγκροτημένη συλλογική οντότητα, ακέφαλο ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιάς. Χωρίς ηγεσία, χωρίς πολεμοφόδια, χωρίς εκπαιδευμένο στρατό. Έχει λοιπόν απόλυτο δίκιο ο όταν λέει στον Τερτσέτη «Ο κόσμος μας έλεγε τρελού. Γιατί είναι μια τρέλα αυτή η επανάσταση. Όταν ανατρέπονται από την αφετηρία τα πάντα, δεν υπάρχουν οι στοιχειώδει προποθέσει επιτυχία, ενώ βασίζεται κυριολεκτικά σε ψέματα, όπω τονίζει ο Φωτάκο. Όμω αυτή η επανάσταση μεταδίδεται στο σύνολο τη Νότια Βαλκανική σαν ηλεκτρικό σοκ. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα τη εξαιρετική προεργασία τη φιλική εταιρεία, αλλά και του κλίματο που έχει δημιουργήσει ο νεολεινικό διαφωτισμό και η Γαλλική Επανάσταση. Η τύχη της Επανάστασης είναι η ανάδυση κάποιων προσώπων και ομάδων την κρίσιμη στιγμή. Καταρχάς του Κολοκοτρώνη, με το φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο για την κατάληψη της Τριπολιτζάς, που φαίνεται ανεδαφικό στην αρχή της επιχείρησης. Δικαιώνεται όμως, όπως θα δικαιωθεί και το δεύτερο σχέδιό του, όταν η πρώτη και μοναδική τουρκική στρατιά που θα μπει στην Πελοπόννησο μέχρι τον Φλεβάρι του 1825, θα εξοντωθεί στα δερβενάκια. Αυτό αλλάζει τα πράγματα. Δεν το περιμένει κανείς. Ούτε οι Οθωμανοί, ούτε ο Μέτερνιχ, ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Βρετανοί. Όλοι θεωρούν δεδομένο ότι η Επανάσταση είναι μια υπόθεση μερικών μηνών πριν συντριβεί ολοκληρωτικά. Αλλά η ικανότητα του Κολοκοτρώνη φτάνει στα όρια της το 1825. Είναι ελάχιστα αυτά που κατορθώνει απέναντι στον τακτικό και καλά εκπαιδευμένο Αιγυπτιακό στρατό. Ο ίδιος το αντιλαμβάνεται καλύτερα από κάθε άλλον και προτείνει να προσκληθεί ο Βρετανός Τσόρτς για να αναλάβει την αρχιστρατηγία. Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι οι νησιώτες. Ο ελληνικός στόλος κερδίζει τον πόλεμο στη θάλασσα και αυτή η νίκη είναι η πιο αποφασιστική. Θα φτάσει όμως και αυτό στα όρια του το 1826 απέναντι σε δύο ισχυρούς ενωμένου στόλους. Ο τρίτος παράγοντας, ο πολιτικός πρωταγωνιστής αυτής της επανάστασης, είναι ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο οποίος θα καταφέρει το 1822 να αλλάξει την εικόνα της επανάστασης στην Ευρώπη, εξασφαλίζοντα πρώτα ανοχή και μετά στήριξη. Διότι η Ελληνική Επανάσταση αντιμετωπίζεται με καχυποψία από τους φιλελεύθερους, που τη θεωρούν ρωσόφιλοι, αλλά και από τους ρόφους και τους συντηρητικού που φοβούνται ότι είναι φιλελεύθεροι. Ο Μαυροκορδάτος κατορθώνει να πείσει ότι οι Έλληνες δεν είναι υποχείρια των Ρώσων και ότι η επανάσταση δεν είναι καρμποναρική. Ταυτόχρονα, όμως, τη μετατρέπει σε φιλελεύθερη και δημοκρατική. Αυτά τα χαρακτηριστικά εξυπηρετούν ίσως τον πολυκεντρισμό και ισορροπούν τον πολιτικό ανταγωνισμό. Αλλά δημιουργούν ταυτόχρονα μία παράδοση, μία θεσμική μνήμη με μεγάλη διάρκεια και αντοχή. Το κυριότερο που πετυχαίνει ο Μαυροκορδάτο είναι ότι μετατρέπει το Μεσολόγιο σε πρωτεύουσα τη Ελλάδο. Ουσιαστικά αυτό είναι το κέντρο βάρου επανάσταση από το 1824 έω το 1826. Προσελκύει οι φιλέλληνε, εξασφαλίζει δάνειο δημιουργεί κίνητρα και προϋποθέσεις για τη μεγάλη πλειοδοσία μεταξύ Ρωσίας και Αγγλίας στην αρχή και Γαλλίας, ακόμα και Αυστρίας στη συνέχεια, υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Αυτό θα οδηγήσει στη Συνθήκη του Λονδίνου το 1827, που είναι κρίσιμη μεν, αλλά ο μηχανισμός πλειοδοσίας που θέτει σε λειτουργία, ο το 1824, συνεχίζει να αποδίδει μέχρι και το 1832 και οδηγεί τελικά στην ανεξαρτησία. Οι Έλληνε πετυχαίνουν κάτι εξαιρετικά δύσκολο για δύο κύριου λόγου. Γιατί επιδεικνύουν μια εκπληκτική αντοχή στο στρατιωτικό επίπεδο, οι αγρότε και οι ναύτε που πολεμούν ασταμάτητα για πάνω από έξι χρόνια, αλλά έχουν και μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που αξιοποιεί αυτή την αντοχή και η οποία επενδύει στην προσδοκία ότι το σύστημα της Βιέννης είναι τελικός εύθραυστο. Οι Έλληνε μπορούν ω φίνα να το αποδομήσουν. Φτάνει να δελεάσουν τον πιο αδύναμο κρίκο, τη Μεγάλη Βρετανία, που αντιμετωπίζει την πολιτική Μέτερνικ με σκεπτικισμό. Η πολιτική του Μαυροκορδάτου δικαιώνεται πλήρω. Το μετέωρο της Επανάσταση άνοιξε όλα τα ενδεχόμενα και οδήγησε σε έναν τόσο συνολικό και ριζικό αναπροσανατολισμό των Ελλήνων, των Ρωμιών που δεν κοιτούν πλέον μόνο προς την Κωνσταντινούπολη ή τη Ρωσία, αλλά και προς την Αγγλία, τη Γαλλία, ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο πολλαπλά ριζοσπαστικός αναπροσανατολισμός να μην αφήσει σημάδια, δυσκυνησίες, πολιτιστικό διεισμό. Όλα αυτά δεν μπορούν να υποτιμήσουν το αδιαμφισβήτητο γεγονός. Η Ελληνική Επανάσταση, παρά την αρνητική συγκυρία, τις φοβερές ανατροπές τα μεγάλα λάθη ήταν τελικά μια επιτυχημένη επανάσταση. Και μάλιστα η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επίσημα την επανάσταση των Ελλήνων και τη διεκδίκηση της ελευθερίας τους ήταν η Αϊτή, που τότε ονομαζόταν στα ελληνικά Χαΐτιον. Η Αϊτή ήταν μια ανεξάρτητη αλλά πολύ φτωχή χώρα, προϊόν της Γαλλικής Επανάστασης. Ο Αδαμάντιος Κοραής, μαζί με άλλους επιφανείς Έλληνες, είχε γράψει μια επιστολή στην τότε πρόεδρο, στον τότε πρόεδρο της ΑΕΤΗΣ, Ζάν Πιέρ Μπουαγιέ, στην οποία ζητούσαν βοήθεια για την επανάσταση. Ο αιτινός πρόεδρος απάντησε με μια επιστολή στην οποία έλεγε ότι η χώρα του ήταν πολύ φτωχή και δεν είχε ολοκληρώσει τον αγώνα της εναντίον των Γάλλων απικιοκρατών. Έτσι, δεν ήταν σε θέση να ενισχύσει οικονομικά την Ελλάδα. Αναγνώριζε όμως το δικαίωμα των Ελλήνων για αυτοδιάθεση και μιλούσε με θερμά λόγια για την Επανάσταση. Με μεγάλο ενθουσιασμό μάθαμε ότι η Ελλάδα αναγκάστηκε τελικά να αρπάξει τα όπλα για να αποκτήσει την ελευθερία της και τη θέση που της ανήκει ανάμεσα στα κράτη. Πολίτες, μεταφέρετε στους συμπατριώτες σας τις θερμότερες ευχές για την απελευθέρωση που σα στέλνει ο λαός της Αϊτής, έγραφε μεταξύ άλλων ο Ζαν Πιέρ Μπουαγιέ. Συμβολικά, η ΑΕΤ έστειλε στους Έλληνες 45 τόνους καφέ προς πώληση για να αγοραστούν καριοφύλια και άλλα πολεμοφόδια, αλλά και 100 αιτινούς εθελοντές που πέθαναν όλοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς την Ελλάδα. Η επιστολή του Προέδρου της ΑΕΤ προς τους Έλληνες διασώθηκε σε ελληνική μετάφραση στο Δοκίμιον Ιστορικών περί της Ελληνικής Επαναστάσεως του φιλικού και αγωνιστή του 1921, Ιωάννου Φιλίμονο, Το δοκίμιο αυτό φιλοξενείται στη Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου. Θα κλείσουμε σήμερα με προτινόμενη βιβλιογραφία, η οποία θα σας πούμε για δύο βιβλία του Γίση Παπαγεωργίου από τις εκδόσεις Επτάλοφος 2020. Το ένα βιβλίο είναι το Ελάς χάρηκα» και το άλλο είναι το «Ελλάς, χάσαμε». Και ένα τρίτο βιβλίο θα τολμήσω να πω εξαιρετικό γιατί βγάζει στην επιφάνεια πράγματα που δεν γνωρίζαμε για την Ελληνική Επανάσταση από βιβλία, από απομνημονεύματα. Είναι το βιβλίο των εκδόσεων Μετέχμιο «Όσα δεν γνωρίζατε για την Τουρκοκρατία και την Επανάσταση του 1821» των Ιωάννη Γριντάκη, Γεωργίου Δάλκου, Άγγελου Χόρτη και Έκτορα Χόρτη. Ε, Αναφέρει μέσα στις σελίδες, στο πιστόφυλλο της στις σελίδες της ιστορίας, υπάρχει πλήθος από άγνωστα περιστατικά, ματηρίες και διηγήσεις για τα καθημερινά προβλήματα των απλών ανθρώπων, τον τρόπο που ζούσαν, που σκέφτονταν, τον αγώνα για επιβίωση. Και το βιβλίο αυτό ρίχνει αδιάκριτες ματιές σε σημεία που η έρευνα συχνά αποσιωπά ή αντιπαρέρχεται, προβάλλοντας το άγνωστο, το περίεργο, το ασήμαντο, που όμως είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και εγωιτευτικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Είμαι η Αγγελική Φουρνάρη, βιβλιοτικό στη Τημοτική Βιβλιοθήκη ΟΚΑΠΑ. Να έχετε μια όμορφη μέρα.